Εποχή ολικού lockdown θύμισε ο αριθμό των νέων κρουσμάτων την Παρασκευή. Η εκτείναξη των θετικών δειγμάτων έφερε χωρί δεύτερη σκέψη άμεσα μέτρα για την αναχέτηση τη διασπορά. Σημείο κλειδί: Η υποχρεωτική χρήση μάσκα παντού από την πρώτη ημέρα του Αυγούστου. Είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να τα επιτηρήσουμε. Και από τον ελεκτικό μηχανισμό που έχουμε εμεί στη Δημόσια Υγεία, και από τη Διεύθυνση Ανάπτυξη και οι άλλε υπηρεσίε που κάνουν το ίδιο με εμά. Λοιπόν, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε εκπτώσεις στα θέματα αυτά, στα ζητήματα αυτά. Διότι αρχίζουμε και έχουμε κρούσματα και εδώ στην πόλη, τα οποία περίπου προσωμιάζουν με τα κρούσματα που είχαμε το Μάρτιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να ξεφύγει η κατάσταση, πρέπει να διακόψουμε τη διάδοση του ιού, τον επιπολασμό του και γι' αυτό θα κάνουμε τα πάντα για να σταματήσει εδώ. Αλλά κυρίω ο καθένα πρέπει να πάρει την ευθύνη του. Από τα νέα μέτρα δεν εξαρείται κανένα κλειστό χώρο. Ο αριθμό των παρευρισκόμενων σε τελετέ δεν μπορεί να υπερβαίνει του 100, ενώ αναστέλλονται τα επισκεπτήρια σε νοσοκομεία και οίκου ευγυρία. Για μια εβδομάδα υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ κέντρα ζωντανή μουσική, μπαρ εστιατόρια, καφέ μπαρ. Παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημοσίων ανοιχτών εκδηλώσεων ω τι 31 Οκτώου. Η πρώτη του μήνα έφερε μπαράζ ελέγχων παντού. Μέσα μαζική μεταφορά, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, κέντρα αισθητική, τίποτα δεν ξεφεύγει από το σάρωθρο των κλιμακίων ο εφιάλτης πλέον δεν είναι σε μια γειτονική μας χώρα ή σε μια μακρινή μας χώρα, ούτε καν σε μια γειτονική μας περιφέρεια. Είναι εντός των τυχών. Είναι μέσα στην περιφέρειά μας και μάλιστα μέσα στην πόλη μας. Άρα, συνεπώ. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Δεν είναι θέμα αστυνομικών μέτρων, δεν είναι θέμα επιβολή δηλαδή κάποιων συγκεκριμένων μέτρων. Είναι θέμα συνειδητοποίηση από όλου μα. Ότι για τρία πραγματάκια πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Μάσκα σε όλου του κλειστού χώρου. Τη φοράω και εγώ τώρα, που είμαστε σε έναν κλειστό χώρο. Ε, πλήσιμο καλό των χεριών. Και μια απόσταση. 1,5 μέτρο ώστε να μην συγχρονίζει σε πολύ με του άλλου. Οι αστυνομικοί βρίσκονται σε κεντρικά σημεία τη Πάτρα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται τα νέα ενισχυμένα μέτρα. Το τελευταίο διήμερο και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκα σε έναν επιβάτη κτέλ, έναν υπάλληλο εμπορικού καταστήματο, πέντε πελάτε καταστημάτων και σούπερ μάρκετ. Λουκέτο για 15 ημέρε και πρόστιμο χιλιάδων ευρώ επέβαλαν τα αρμόδια κλιμάκια σε υποκατάστημα γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων στο Ρίο, καθώ βρέθηκε με επιπλέον αριθμό ατόμων. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή, χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια. Αφήνουμε πίσω μας τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, στόχος όλων μας μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούμε πιστά αυτά που ισχύουν. Πάντω, το μήνυμα για χρήση τη μάσκα παντού δίνει και ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκης από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Από την Παρασκευή, οι φωτογραφίε στι επίσημε σελίδε του Πρωθυπουργού αντικαταστάθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται φορώντας μάσκα.